Εφησυχαστικά να τα νέα για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αφού τα δείγματα που συγκέντρωσαν στα νοσοκομεία της περιοχής και στάλθηκαν προς εξέταση στο Κελπνό δεν επιβεβαίωσαν μέχρι στιγμής κανένα κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Όπως σε όλες τις περιπτώσεις, έτσι και στην περίπτωση του ιού του Δυτικού Νείλου, η ιατρική υπηρεσία του νοσοκομείου και η νοσηλευτική υπηρεσία του νοσοκομείου είναι σε επαγρύπνηση. Όταν έρθει ένα περιστατικό υποψία ιού του Δυτικού Νείλου, τηρούνται τα δέοντα, δηλαδή το περιστατικό απομονώνεται, παίρνονται δείγματα, στέλνονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και από εκεί μετά περιμένουμε το αποτέλεσμα για να δούμε από εκεί πέρα τι θα κάνουμε. Και η νοσηλευτική υπηρεσία και η ιατρική υπηρεσία, όπως είπα, κάνουν ό,τι πρέπει για να ελέγχουμε την κατάσταση και να τυχόν περιστατικό να το προλάβουμε και να φροντίσουμε να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Ο θεράπων ιατρός, όταν από τα συμπτώματα κρίνει ότι υπάρχει υποψία του ιού του Δυτικού Νείλου, γίνεται αιμοληψία και το δείγμα στέλνεται στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί γίνεται ο μοριακός έλεγχος για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Δεν γίνεται στο νοσοκομείο Καβάλας. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι οι πολίτες θα πρέπει να επαναπαύονται, αφού η πρόληψη είναι και εδώ κρίσιμη ως προς τους κινδύνους που ενέχει τσίπη με τυχό μολυσμένου κουνουπιού. Καλό θα είναι λοιπόν όλοι και κυρίως ηλικιωμένοι να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Κελπνό προκειμένου να ενημερωθούν για τα μέτρα προφύλαξης.